ντροπή που είχαν συλληφθεί στο παρελθόν και έχουν αποφυλακιστεί. Συμμορίες Αλβανών και Γεωργιανών κακοποιών που έκαναν ληστείες και διαρρήξεις στην Αττική την τελευταία πενταετία και μέλη τους έχουν αποφυλακιστεί πρόσφατα, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Σταματιάδη. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα όταν συμβαίνει κάτι δίπλα στο σπίτι σου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο καθένας παίζει με τις πιθανότητες στατιστικά και με την τύχη του. Λογική δεν τη χάνει η συμβουλή. Κάντε ότι κοιμάστε όταν μπαίνουν διαρρήκτες στο σπίτι. Και η πολιτική εξουσία θα πρέπει πλέον να νομοθετήσει υπέρ τον περιορισμό της εγκληματικότητας. Και όχι πολλά νομοθετήματα να ενισχύουν την εγκληματικότητα. Σήμερα εδώ στην Κηφισιά το σπίτι του επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του από τους ληστές είναι κλειστό. Την ίδια στιγμή οι γείτονες με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν να συλληφθούν άμεσα οι δράστες, καθώς όπως λένε και ήδη αισθάνονται ανασφαλείς. Να τους βρουν και να τιμωρηθούν. Αυτό. Οι δράστες, εννοείται. Και κουράγιο στην οικογένεια. Εδώ είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πλέον τα πράγματα. Γιατί το λέτε? Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση. Εγώ δεν βλέπω ποτέ να περνάει τίποτα. Η κηδεία του 52χρονου επιχειρηματία θα γίνει αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Άνδρο. Το νησί που τόσο αγαπούσε. Όλος ο κόσμος έχει παγώσει από το γεγονός αυτό. Είμαστε όλοι οργισμένοι και. Όχι απλά στεναχωρημένη, έχει πέσει μεγάλη θλίψη. Αυτό είναι θέμα της αστυνομίας από εδώ και πέρα να το διαλευκάνει. Εμείς είμαστε συγκλονισμένοι για το αποτέλεσμα. Ότι ο Αλέξανδρος έφυγε από κοντά μας. Ο άτυχος επιχειρηματίας πάλεψε 19 ημέρες να κρατηθεί στη ζωή. Έξω από την εντατική βρίσκονταν συνεχώς η σύζυγος και τα παιδιά του, συγγενείς και πολλοί φίλοι. Ο γιος του τις δύσκολες αυτές ημέρες έβαλε στο προφίλ του στο Facebook μια οικογενειακή φωτογραφία από παλιά.